Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μανώλη Σιντιχάκη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος και υποψήφιο Περιφερειάρχη Κρήτης. Κύριε Σιντιχάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα και εσάς, στους κρατές σας. Και υποψήφιο Περιφερειάρχη, λοιπόν. Βεβαίως, βεβαίως. Διεκδικείτε την ψήφο των συμπολιτών μας και συμπολιτών σας στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε από τα γενικά, από το μεγάλο κάδρο, θα έλεγα. Χθες, κατά την παρουσίαση των υποψηφίων για την Ευρωβουλή, άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να αναφέρεται σε ψεύτικα προοδευτικά μέτωπα. Υπάρχουν ψεύτικα και αληθινά προοδευτικά μέτωπα, κύριε Σιντιχάκη? Το προοδευτικό μέτωπο δεν είναι ένα. Ξέρετε, έχουν γίνει τόσο πολύ διαδιάκριτα όλα αυτά. Πρόοδος, συντήρηση, φως, σκότος, υπευθυνότητα, λαϊκισμός. Έχουν χάσει το νόημά τους. Το ζήτημα δεν είναι να προσδιορίσεις γεωγραφικά που μπορεί να ανήκει κάποιος. Σημασία έχει ποιο είναι το περιεχόμενο των προτάσεών σου, των πράξεών σου. Βέβαια, από εκεί χαρακτηρίζεσαι προοδευτικός ή συντηρητικός. Απόλυτα δίκιο έχετε. Ακριβώς. Και εγώ θα ρωτήσω τώρα το εξής. Επιχειρείται και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να πάμε με τέτοιου είδους διλήμματα στην κάλπη. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ λέει: εγώ είμαι η πρόοδος, η Νέα Δημοκρατία είναι η συντήρηση, είναι το σκότος. Και απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία λέει: αυτοί είναι λαϊκιστές, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ είμαι η υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Για να τα δούμε λίγο καλύτερα. Υπάρχει στρατηγική ταύτιση αυτών των δύο κομμάτων, ξεκινώντας από τα μνημόνια, έτσι, αυτά που ταλάνισαν τα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, 10 χρόνια τώρα, και πολύ δε περισσότερο το τρίτο, το οποίο το ψήφισαν όλοι μαζί. Συμφωνούν. Συμφωνούν ότι πρέπει να διατηρηθούν τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060, φορτώνοντας το λαό ένα χρήμα που δεν το δημιούργησε ο ίδιος. Συμφωνούν. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, λέει το κράτος έχει συνέχεια. Θα τους διατηρήσει όλους τους μνημονιακούς νόμους η Νέα Δημοκρατία, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως θα τους διατηρήσουν. Για τους πληστηριασμούς υπάρχει διαφωνία? Για τα κόκκινα δάνεια υπάρχει διαφωνία? Ναι, ο στόχος είναι για τα επόμενα 2-3 χρόνια 130-140.000 σπίτια πρώτης κατοικίας να πληστηριαστούν. Γιατί πρέπει να διασωθεί το τραπεζικό σύστημα? Υπάρχει διαφωνία μεταξύ αυτών των δύο κομμάτων? Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Εν έτη 2019 επιστρέφουμε στο 5,2 πολιτικές. Να σας πω κάτω, για βάλτε τα κάτω. Όταν στη Βουλή ψηφίζουν 5 το μνημόνιο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο σε αυτή την πολιτική, γιατί να μην πω ότι υπάρχουν 5 κόμματα και 2 πολιτικές? Όταν ο κύριος Τσίπρας μιλάει για ένα διαβολικά καλό Τραμπ, ουσιαστικά συμφωνώντας με την αμερικάνικη και ανατολική πολιτική όπως αυτή εξελίχθηκε στη χώρα μας και που αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία έχει μια τέτοια αντίληψη για την αμερικάνικη και ανατολική πολιτική, για την εξυπηρέτηση όλων αυτών των συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή, γιατί να μην πω ότι αυτά τα δύο κόμματα έχουν στρατηγική συναντήληψη γύρω από τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής? Όλα αυτά τα χρόνια και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσαν ένα σωρό αντιλαϊκά μέτρα με μειώσεις μισθών, συντάξεων, φόρους, χαράτσια. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Επειδή έχουν ταύτιση, ενώ την ίδια στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αντιμάχονταν στεναρά αυτές τις πολιτικές και μέσα και έξω από τη Βουλή. Σας ακούμε μεγάλη προσοχή. Επειδή θα συμμετέχετε και στις περιφερειακές εκλογές, φοβάστε ότι αυτή η συζήτηση θα είναι πρόκριμα τελικά και για τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές και για τις ευρωεκλογές? Δηλαδή ότι θα συζητούμε τα εθνικά και οι πολίτες με γνώμονα αυτά θα πάνε να ρίξουν την ψήφο τους και στις κάλπες των περιφερειακών και στις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δηλαδή δεν θα συζητήσουμε ούτε για την αυτοδιοίκηση, ούτε για την περιφέρεια, ούτε για την Ευρώπη, με όποια θέση έχει ο καθένας για την Ευρώπη. Μα ήδη αν είδατε, πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Η συζήτηση των ημερών ποια είναι? Είναι τα δάνεια των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και αντίστοιχα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για τον, πώς τον λένε εκείνον τον κύριο τον Πετσίδη, τον επιχειρηματία και τις σχέσεις του με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια να αποπροσανατολιστεί ο κόσμος από τη βασική και την κύρια ατζέντα αυτών των εκλογών που κατά την άποψή μας πρέπει να είναι εφόλης της ύλης. Εφόλης της ύλης. Γιατί? Μιλάμε τοπικές περιφερειακές εκλογές. Με ποιο θεσμικό πλαίσιο? Το πληστένει ένα ως συνέχεια του Καλλικράτη. Ναι.
τι είναι αυτά τα θεσμικά πλαίσια, δεν είναι η κρατική πολιτική στον χώρο της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης. Κρατική πολιτική είναι. Περικόπτοντας πάνω από 65% τους κρατικούς πόρους, τους δήμους και τις περιφέρειες, μιλώντας την, ενεργώντας τη λογική της ανταποδοτικότητας, δηλαδή ότι αν θέλεις έργο πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να εξασφαλίσεις ιδίους πόρους για να τα παρέχεις στους πολίτες. Ουσιαστικά λειτουργούν σαν δεύτερη εφορία πλέον. Όλα αυτά δεν είναι κάτι το έξω και πέρα από τις πολιτικές που εφάρμοσαν όλα αυτά τα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι εφόλες της ύλης. Εδώ θα κρυθεί η πολιτική όλων των προηγούμενων και των σημερινών κυβερνήσεων. Πρέπει να κρυθούν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που εφάρμοσαν το εντέλεσθε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να το κάνουν. Κάποιοι ντρέπονται πλέον, ή κάποιοι νεόκοποι υποψήφοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες κτλ. Προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους εμφανιζόμενους ανεξάρτητοι, υπερκομματικοί κτλ. Αλλά όταν του θέσει στο επί τον τύπο των ύλων ερωτήματα καυστικά που αφορούν το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, ή για παράδειγμα θα παραδώσουν τα αποθεματικά των δήμων, των περιφερειών στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα υπακούσουν στο κυβερνητικό εκτέλεστε, ναι ή όχι. Τι θα κάνουν, συμφωνούν ή διαφωνούν με το κλεισθένη, συμφωνούν ή όχι με τους ίδιους πόρους που πρέπει να επιβάλλουν, με τους πετσοκομμένους προϋπολογισμούς, με το οικονομικό παρατηρητήριο που επιβάλλει η δημοσιονομική πολιτική στα πλαίσια των μνημονίων. Εκεί σφυρίζουν αδιάφορα. Και προσπαθούν με ένα τέτοιο τρόπο να ξεγελάσουν τον κόσμο. Εμείς λοιπόν θα επιμείνουμε ως ΚΚΕ να φέρουμε στο επίκεντρο τα μικρά και μεγάλα προβλήματα. Ο κόσμος να πάει στην κάλπη με θυμό. Θέλουμε να πάει με θυμό. Θέλουμε να πάει έχοντας την εμπειρία διαχρονικά ότι εξαπατήθηκε κατά εξακολούθηση πάρα πολλές φορές και κατά το παρελθόν και τώρα. Αυτό επιχειρείται εκ νέου από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις. Έτσι και φυσικά να κρίνει ποια ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που με ειλικρίνεια, με σταθερότητα, με την πολιτική του γραμμή, με τις θέσεις του, με τους αγώνες του, στήριξε τα λαϊκά συμφέροντα. Και θα δείτε ότι εάν το κάνει αυτό το πράγμα, αν αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο να σκεφτεί με ένα τέτοιο τρόπο, είναι σίγουρο ότι το ΚΚΕ θα πάρει αυτό που πραγματικά του αξίζει. Κύριε Σιντιχάκη, και το αξίζει σήμερα. Κύριε Σιντιχάκη, να σας κάνω μια ερώτηση. Με την εμπειρία που έχετε, έχετε πολλά χρόνια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα κοινά, στους αγώνες. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε προώρες εκλογές? Γι' αυτό επικαλέστησα την πολιτική σας εμπειρία. Από ό,τι φαίνεται απομακρύνονται. Δεν αποκλείω τίποτα. Ναι. Να γίνουν ταυτόχρονα όλες μαζί. Και κυρίως γιατί πιθανά να το θέλουν αυτό. Διότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να συσποτιστεί ακόμα περισσότερο το διακύβευμα. Και κάπου ο κόσμος να χάσει το ουσιαστικό ζήτημα. Αλλά δεν νομίζω. Από ό,τι φαίνεται εξελίσσονται μέχρι... Δηλαδή θα εξελιχθεί, θα πάει μέχρι τέλος η θητεία αυτών αυτών. Μάλιστα. Κύριε Σιντιχάκη, σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε εμείς όλα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Λοιπόν, ας κάνει τη διαφορά να ισχυροποιήσει το κουκούι. Αυτή είναι η πραγματική διαφορά και σε ευρωεκλογές να πει ένα πολύ μεγάλο χτυπητό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου των πολέμων, της φτώχειας, της ανεργίας και να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή προσωπική επιτυχία. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.